Λοιπόν, έχω εδώ τη χαρά να έχω έναν από τους καλούς φοιτητές που είχα, τον πατέρα Εφραίμ, ποιος θυμάται όλος έχω πει και μου λέει μην πείτε το σημερινό, λέει το έχετε πει, λέει, στο παρελθόν. Λοιπόν, έχετε πει πολλά, λέει, γι' αυτό. Τώρα το ρώτησα γι' αυτό που θα μιλήσω, έχω πει, μου λέει έχετε πει αλλά λίγα. Οπότε, από την προηγούμενη εβδομάδα, ένα Ευαγγέλιο, λοιπόν, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο των τριών πειρασμών του Χριστού. Και αυτοί οι τρεις πειρασμοί του Χριστού βέβαια είναι οι τρεις πειρασμοί που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι. Δεν είναι οι τρεις πειρασμοί του Χριστού, είναι οι τρεις πειρασμοί που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη, μεγάλοι πειρασμοί, από τους οποίους δεν γλιτώνει κανένας. Και αν γλιτώσεις από τον ένα, συνήθως πέφτεις στον άλλο. Αλλά πάντως θα πέσεις, δεν γλιτώνεις. Και οι άλλοι δεν είναι αυτοί που δεν πέφτουν, είναι αυτοί που βγαίνουν από μέσα στους πειρασμούς αυτούς. Προσέξτε. Το να πέσεις, ειδικά σήμερα μάλιστα, που η αυτοεκτίμησή μας, η αυτοπεποίθησή μας είναι στα ύψη, δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας διαφορετικά. Το σημερινό lifestyle, που εγώ είπαμε το λέω death style, είναι ακριβώς οικοδομημένο σε αυτούς τους πειρασμούς, οι οποίοι διέπουν τη σημερινή αυτοκατανόηση του ανθρώπου. Τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνει τον εαυτό του, έτσι. Για να τα δούμε λίγο έτσι με προσοχή αυτά τα πράγματα. Είπαμε είναι από το κατά Λουκάν 4ο κεφάλαιο. Το καιρό εκείνο υπέστρεψε ο Ιησούς από το Ιορδάνο και είχε το εν το πνεύμα της ενέρημον ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος από του διαβόλου. Λοιπόν, πήγε στην έρημο και αμέσως εκεί προξένησε την προσοχή του διαβόλου. Όταν πάει κανείς στην έρημο, αμέσως ελκύει την προσοχή του διαβόλου. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πειρασμούς. Αυτά τα οποία θα ακούσετε για πειρασμούς τώρα, δεν τα θέτει καν ο διάβολος στους πολλούς ως πειρασμούς, γιατί ξέρει θα τα κάνουν μόνοι τους. Ξέρει θα τα κάνουν μόνοι τους. Και όταν ο διάβολος σε βλέπει να αυτοκαταστρέφεσαι, δεν επεμβαίνει. Είναι δόγμα αυτό. Του διαβόλου δόγμα. Εάν σε δει να κάνεις με κέφι το κακό στον εαυτό σου και σε άλλους, δεν επεμβαίνει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φοβερά πράγματα και έχουν ήσυχη συνείδηση, τελείως. Δεν ταράσσονται από κάτι. Δεν έχουν μέσα τους κάποια, θα έλεγε κανείς, διερώτηση. Δεν έχουν, κάνουν απλώς αυτό το οποίο, οι πιο πολλοί σήμερα άνθρωποι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Δεν ασχολείται ο διάβολος μαζί τους. Σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέω. Μέσα στην πτώση τους κάνουν ο ένας τον άλλο τα κάπου κάνουν, έτσι. Δημιουργεί ένας πρόβλημα στον άλλο, επειδή έχουν τα προβλήματα αυτά μέσα τους, έτσι. Ο διάβολος το πολύ, άμα δει κανένα πάει, που είναι δυνατόν να κάνει μεγάλη ζημιά, τον βοηθήσει την κάνει, ας πούμε, να την κάνει λίγο μεγαλύτερη. Γενικώς όμως, μας αφήνει μέσα στις συμφορές και τα διέξοδα που έχουμε συλλέξει εμείς οι ίδιοι. Αυτά τα οποία λέμε βάσανα. Έχουμε ξαναπεί νομίζω, τα βάσανα που δεν είναι πειρασμοί, άλλο πράγμα είναι ο σταυρός, άλλο τα βάσανα, έχουμε πει, νομίζω εδώ το λέγαμε, έτσι, τα βάσανα είναι αυτά που προξενούμε ένα στον άλλον, επειδή τα προξενούμε ένα στον άλλον και στον εαυτό μας. Σταυρός δεν είναι αυτό το πράγμα, σταυρός είναι αν ένα βάσανο αποφασίσεις να το σηκώσεις όπως θέλει ο Θεός. Τότε γίνεται σταυρός και έχει χάρη αυτό. Αυτό έχει χάρη. Καταλάβατε, το να έχεις μια γυναίκα ή έναν άντρα που σε βασανίζει δεν είναι σταυρός, είναι βάσανο. Αν θέλεις να τον αντιμετωπίσεις, να τον βαστάσεις, κατά Θεόν γίνεται σταυρός.
και παίρνει από τη χάρη του Σταυρού του Χριστού αυτό. Γιατί γίνεται για την υπακοή του Χριστού και τότε φέρνει μεγάλη χάρη αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, να το ξαναπώ αυτό, ότι προξενεί ξαφνικά την προσοχή του διαβόλου όποιος πάει στην έρημο. Δεν πάει απλά στην έρημο, κάνει και άλλα πράγματα. Τι κάνει? Ουκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες. 40 μέρες δεν έτρωγε τίποτα. Γιατί άραγε? Άραγε γιατί? Γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με το γεγονός της τροφής? Όχι βέβαια. Απλά γιατί η νηστεία, έστω και η λίγη αυτή που κάνουμε εμείς, και θέλει ο διάβολος και αυτή να μας την πάρει, για κάποιο λόγο συγκεντρώνει τον άνθρωπο στο ουσιώδες ευκολότερα. Ο άνθρωπος είναι ένα βιολογικό όν, προσέξτε. Το είπα κάποτε σε μια διάλεξή μου που έγινε λίγο γνωστή αυτό, ότι ο άνθρωπος σκέπτεται με το σώμα του. Σώματα είμαστε. Σώματα είμαστε. Δεν μπορούμε χωρίς το σώμα να καταλάβουμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Ούτε τα μαθηματικά, ούτε τη θεωρία του ιδεών του Πλάτωνος, φυσικά ούτε τη θεωρία της σχετικότητας με τίποτα. Όλα αυτά προϋποθέτουν τη σωματικότητα. Χωρίς σωματικότητα δεν έχει νόημα ούτε η αιώνια ζωή. Δεν θα υπάρχει πρόσωπο χωρίς σώμα. Αυτό μας κάνει διαφορετικούς μεταξύ μας είναι το σώμα. Καταλάβατε? Αν δεν υπήρχε ανάσταση νεκρών, ή αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, δεν υπάρχει και προσωπική επιβίωση. Μετά το θάνατο γινόμαστε όλοι ένα τεράστιο ποτάμι συνειδητότητας που δεν έχει εγώ και εσύ. Καταλάβατε τι λέω? Το σώμα είναι αυτό. Ακόμα και για να δεις κάτι χρειάζεται το σώμα, να ακούσεις κάτι χρειάζεται το σώμα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η ανάσταση των νεκρών είναι κάτι μεγαλοφιές. Μόνο έτσι έχει ελπίδα ο άνθρωπος. Η αιωνιότητα χωρίς σώμα θα ήταν μια ανύπαρκτη αιωνιότητα. Αυτό θα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Μια αιωνιότητα δηλαδή η οποία δεν θα είχε κανένα στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ μας. Θα ήταν απλώς ένα ποτάμι συνειδητότητας στο οποίο θα μπορούσε κανείς να μετέχει, αλλά όχι έχοντας την αίσθηση του εγώ ή της προσωπικότητας. Γι' αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για τον χριστιανισμό και για την ανθρωπολογία γενικώς. Έτσι. Λοιπόν, η νηστεία λοιπόν και άλλα πράγματα που κάνουμε σωματικά έχουν μεγάλη σημασία. Διότι μας συγκεντρώνουν στο ουσιώδες. Μαθαίνουν στο σώμα να ζει εσχατολογικά. Μαθαίνουν στο σώμα να ζει με έναν τρόπο που ανταποκρίνεται, θα δείτε τώρα πώς θα πει ο Χριστός ορισμένα πράγματα, σε αυτά που θα πει από κάτω. Αυτά που θα πει από κάτω είναι στο διάβολο, συζητώντας μαζί του, στους πειρασμούς, είναι πράγματα τα οποία για να τα πει κανείς πρέπει να έχει μια αντίληψη του εαυτού του τέτοια, καταλάβατε, που ουσιαστικά είναι η ασκητική αντίληψη. Και αυτό που σας λέω δεν το εφήβερε ο χριστιανισμός. Εγώ πολύ πρωτοί το πρωτοχριστιανισμό το βρήκα στους αρχαίους φιλοσόφους. Σε βιβλία μου που έχω βγάλει το έχω γράψει αυτό. Θα μπορούσα να εγκαταλείψω τώρα τη συζήτηση τη θεολογική και να πιάσουμε να μιλάμε για αρχαία φιλοσοφία. Θα το κάνουμε. Να δείτε πόσοι αρχαίοι φιλόσοφοι έχουν μια στάση απίστευτης εγκράτειας. Ο Πλάτων. Αρχίσουμε από αυτόν. Πού να αρχίσει, ποτέ τελειώνει κανείς. Σας είπα, θα πάψουμε να μιλάμε για θεολογία, θα μιλάμε για φιλοσοφία. Ο Πλάτων στην 7η επιστολή λέει, εάν κανείς δεν τρώει μια φορά την ημέρα και μόνο, και δεν κοιμάται τη νύχτα μόνος, δεν μπορεί να κάνει φιλοσοφία. Πλάτων, ο οποίος ανθρωπίνου σώματος ουχύψατο, δεν ακούμπησε ποτέ ανθρώπινο σώμα. Λέει το λεξικό της Σούδας. Σας δίνω και τις παραπομπές για τους πιο φιλέρευνους. Ο Επίκουρος, να δείτε, ο Επίκτητος, Αφροδισίων μη άπτεστε μέχρι του γάμου. Να δείτε τον Επίκουρο που θεωρείται ότι είναι και πατήρ της θεωρίας των ειδονών. Λέει, προσέξτε, η σεξουαλικότητα, ο ερωτισμός δεν ευχαρισμεύει σε τίποτα, μπορεί να σε βλάψει κιόλας. Τα κάνουμε με τους φοιτητές αυτά τα κείμενα.
Είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι η άσκηση έχει εφευρεθεί από τον χριστιανισμό. Και αυτό το λάθος πέφτουν σήμερα οι 11 στους 10 από αυτούς που μιλάνε για τα θέματα αυτά, γιατί έχουν άγνοια απόλυτη. Και βγαίνουν κάτι τύποι εκεί και μας λένε ο χριστιανισμός με το μίσο του στο σώμα. Ο χριστιανισμός αποκατέστησε το σώμα. Σαν έργο Θεού. Με τη συγανάστηση του σώματος. Είναι το αντίθετο ακριβώς. Καταλάβατε. Ενώ η αρχαία φιλοσοφία είναι, έχει μεγάλο πρόβλημα με το σώμα. Μεγάλο πρόβλημα με το σώμα. Και συνεχώς το παραφυλάει και το φοβάται. Είπα για το θέμα του ερωτισμού και της σεξουαλικότητας. Ο αρχαίος έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη ρύθμιση της σεξουαλικότητας. Πάρα πολύ τη φοβάται. Μην τυχόν του θολώσει το νου. Αυτό το πράγμα του σεξουαλικού πειραματισμού που έχουμε εμείς σήμερα είναι τελείως ξένο στην αρχαία φιλοσοφία. Και όποιος θέλει να τους δώσω πηγές. Τα έχω γράψει εγώ βέβαια σε βιβλίο αυτά, αλλά οι πηγές είναι συντριπτικές. Συντριπτικές. Ασχέτως τι έκανε ο πολύς λαός. Ο φιλόσοφος δεν είναι λαός. Ο λαός κάνει θέλει πάντοτε, έτσι κι αλλιώς. Τα λέω αυτά για να σας πω ότι η άσκηση έχει μια σημασία. Δεν είναι κάτι που απλώς το επέβαλαν κάποιοι που είχαν ψυχικό ή βιολογικό πρόβλημα. Όταν βλέπεις τον Χριστό 40 μέρες να μην τρώει, τι σημαίνει αυτό? Ότι ετοιμάζει την ανθρώπινη φύση του για κάτι πολύ σημαντικό. Και δεν ετοιμάζει την ανθρώπινη φύση απλά με διαλογισμό ή με γιόγκα. Δεν ετοιμάζεται. Η ανθρώπινη φύση θέλει ορισμένα πράγματα, γι' αυτό και βλέπετε στους ασκητές, στους πατέρες, το τροπάριο αυτό, νηστεία είναι δοτική του μέσου. Αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Έτσι, αν αφαιρείς αυτά τα πράγματα και να ξέρετε ότι ο διάβολος τον άνθρωπο όλα δέχεται να τα κάνει εκτός από αυτά. Άμα σε έπασε κάνεις νηστεία θα σου πει τώρα έχεις πάρφα, βήτα, γάμα, αυτά, μπλα, να σε βγάλει από την νηστεία. Προσευχή καλά, η προσευχή απαγορεύεται. Έτσι δεν είναι, μόλις πιάσει το κουμποσκήνι, αμέσως όλα τα πράγματα συνωμοτεί όλη η οικουμένη εναντίον του κουμποσκηνιού. Ρε άφησε με να κάνω λίγο. Τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο κουρασμένος είσαι, πόσα πράγματα έχεις να... Εκείνη τη στιγμή ξεκαθαρίζει ο νους και λες πόσα πράγματα έχεις να κάνεις. Η αγρυπνία έτσι κι αλλιώς την κάνουμε σήμερα για πολλούς λόγους, αλλά δεν την κάνουμε για τους σωστούς λόγους. Λοιπόν, επομένως, πάντα χάνεις τα πιο ωραία που έχω στην αρχή και λέω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Δηλαδή, είναι σημαντικό να ετοιμαστεί η ανθρώπινη φύση για την έρημο. Στην έρημο ο διάβολος σε προσέχει. Όταν πιάσεις το κομποσχήνι, ο διάβολος αρχίζει να σε προσέχει. Δεν θα το πιάσει και δεύτερη και τρίτη φορά, αρχίζει και ενοχλείται. Το καταλαβαίνει. Ξέρετε ότι μια προσευχή η οποία συμβαίνει και είναι βαθιά, αλλάζει τη μοίρα ενός ολόκληρου κόσμου, ενός λαού, ενός χωριού, μιας πόλης. Αλλάζει. Ξέρετε τι πράγμα είναι αυτό? Ένας απλός άνθρωπος που καταφέρει να πιάσει τη συχνότητα, και είπαμε ότι η συχνότητα έχει και αυτή ορισμένα προβλήματα, δεν την πιάνεις επειδή είσαι, πώς το λένε, θυμωμένος ή πολύ δυνατός. Τη πιάνεις όταν είσαι στην κατάσταση που ο Θεός ξέρει. Είχαμε πει παλιά τη γλώσσα του Θεού. Μερικά πράγματα καταλαβαίνει ο Θεός, αλλά δεν τα καταλαβαίνει. Στάθηκε ο Φαρισαίος, έτσι. Και λέει, εγώ είμαι και αυτός είμαι και βέβαια. Και ο Θεός δεν καταλάβαινε τίποτα. Και φεύγει αυτός έρημος. Και ο άλλος έλεγε τη γλώσσα του Θεού, που είναι η γλώσσα της ταπεινώσεως. Είναι ταπεινός ο Θεός, πάρα πολύ ταπεινός. Λοιπόν, όταν σταθεί κανείς με τέτοιο τρόπο στην προσευχή, αλλάζει το μέλλον της ανθρωπότητας ολόκληρης. Σε αυτή την κατάσταση οι Άγιοι λαμβάνουν αποκαλύψεις. Για σένα, για μένα, για το μέλλον, για το τι θα γίνει μετά από 50 χρόνια, 100 χρόνια. Και αυτό δεν είναι ένας Άγιος που το κάνει αυτό. Ξέρετε, είναι ο καθένας μας που μπορεί να το κάνει. Είμαστε ίσοι σε αυτά. Όποιος είναι σε αυτή την αίθουσα εδώ και αποφασίσει
να κάνει αυτό το άνοιγμα της προσευχής, αυτός μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι είναι προσευχή. Δεν καταλάβεις αμέσως, αλλά θα καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Αρχίζει και μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο τότε. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι του μιλάει ο Θεός. Καταλάβατε, θέλει προσοχή βέβαια. Αυτά δεν είναι που λέμε, δεν μιλάμε για τερατώδεις καταστάσεις, αλλά μιλάμε για καταστάσεις φυσιολογικές. Λαμβάνει πληροφορία η ψυχή για πράγματα εσωτερικά, για τη ζωή της, για το ένα τ' άλλο. Καταλαβαίνει, βλέπει την αμαρτία, βλέπει τον κόσμο. Βλέπει, πώς να το πω, είναι σαν να περνάς από ένα φίλτρο πνευματικό τα πράγματα. Αυτό είναι η προσευχή. Τα περνάς από ένα φίλτρο. Υπάρχουν άνθρωποι, προτού κάνεις να πιάσεις το ακουμπισκή, είσαι αναμάρτητος. Δεν έχει κάνει τίποτα. Μου έχει πιάσει το ακουμπισκή και αρχίζει χάρη και σου λέει: κοίτα τι έκανες. Α, μα δεν το βλέπα. Δύο λεπτά πριν. Και η αγρυπνία που έχει το χαρακτήρα της αφιέρωσης. Σηκώνεις το πρωί λίγο νωρίτερα. Ή το βράδυ, ξέρω εγώ, θυσιάζεις λίγο χρόνο. Έστω και να κοιμηθείς με το ακουμπισκή στο χέρι, αυτός ο ύπνος είναι άλλος ύπνος, διαφορετικός από τον άλλο τον ύπνο. Που κοιμάσαι με τα όνειρα, τα αναρκησικά και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα, εάν τα χάσουμε, θα φτάσουμε να λέμε ότι το Ευαγγέλιο έχει πέσει έξω. Όπως λένε μερικοί τώρα θεολόγοι και κληρικοί. Και σου λέει, αυτό μου λέει ο Γέροντας τώρα για κάποιον που είναι και φίλος και το, με λείψε, το άκουσα. Λέει, πόνι, λέει μυχή και λοιπά και πώς το λέει εκεί μαλακή και λοιπά. Όλα. Βασιλεία Νονού, ο Θεού, ού κληρονομήσει. Όχι, λέει, το λέει για την εποχή του αυτό. Ποιος ο Παύλος. Το λέει για την εποχή του αυτό. Δηλαδή σήμερα το αντίθετο προφανώς ισχύει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε επιδόσεις για να μπορέσουμε να δούμε πρόσωπο Θεού. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αλλά το χάνει κανείς αυτό με πνευματικό τρόπο. Όπως το κερδίζει με πνευματικό τρόπο. Καταλάβατε, εάν τα δει αυτά και τα ζήσει, αρχίσει να τα ζει, βλέπει ότι είναι αληθινά. Εάν τα αγνοεί, τα πετάει και στηρίζεται απλώς στην κρίση του και σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του και στο death style που λέγαμε, από εκεί πέρα όλα είναι απλά. Απλά το Ευαγγέλιο έχει πέσει έξω. Και αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός έπρεπε να πει ένα μεγάλο ναι στο διάβολο. Τρία ναι. Και αν τα έλεγχα τα τρία ναι, θα ήταν ο τέλειος Στάλιν των αιώνων. Αυτό ακριβώς θέλει ο διάβολος εδώ. Του προτείνει, λέει, Μεσσίας δεν είσαι, έτσι σε λένε. Σωτήρας. Δεν ξέρω τι σωτήρας είσαι, ούτε ποιος είσαι. Προσέξτε, ο διάβολος δεν ξέρει ποιος είναι ο Χριστός. Θα το μάθει με την Ανάσταση. Λοιπόν, ξέρει ότι είναι μια καταπληκτική προσωπικότητα, ότι τέτοιος σαν κι αυτόν δεν έχει ξαναβγεί. Έτσι, ξέρει την εκπαρθενίας γέννηση, αλλά το ποιος είναι δεν ξέρει. Και τον δοκιμάζει, σου λέει, κοίταξε να δεις, τόσους και τόσους ρίξαμε. Και βλέπεις, δεν τον δοκιμάζει εν το κρυπτό, αλλά φανερά, γιατί τον βλέπει ότι βγαίνει στην έρημο για να τον αντιμετωπίσει. Βγαίνει στην έρημο. Σας είπα, όταν πάμε στην έρημο, τραβάμε την προσοχή του διαβόλου. Να πιάσουμε το κουμποσχή, να τα κάνω αυτό. Δεν σημαίνει θα σε δείρει ο διάβολος, μην φοβάσαι. Δεν θα σε δείρει, ούτε θα σε ακουμπήσει. Σημαίνει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να διανύσεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Που δεν θα τη διανύσουμε. Ποτέ. Λοιπόν, αλλά αρχίζει και ανησυχεί. Και βλέπει τον Χριστό ως άνθρωπο, παγιδεύεται. Ο Χριστός μας το λέει, είναι το άγκιστρο, λέει, το αγκίστρι, η ανθρώπινη φύση του. Είναι το αγκίστρι του διαβόλου. Και λέει, στάσου, ό,τι και να είναι άνθρωπος είναι. Για να δοκιμάσω. Και δοκιμάζει με ένα φοβερά άμεσο τρόπο. Και μας αποκαλύπτει αυτά τα διηγήθηκε ο Χριστός ο ίδιος στους μαθητές του. Το τι του έκανε ο διάβολος, τι του είπε και τι απάντησε ο ίδιος. Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά τα τρία, τα πολύ σπουδαία πράγματα. Είπε αυτό ο διάβολος. Κοιτάξτε να δείτε πώς δουλεύει ο διάβολος. Ο διάβολος πάντοτε, χωρίς εξαίρεση, υπερασπίζεται καταρχήν το ανθρώπινο πλάσμα. Σας φαίνεται παράξενο αυτό. Ο διάβολος σκέφτεται σαν τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος σαν τον διάβολο, βέβαια, αν θέλει. Δεν σκέφτεται σαν Θεός. Σκέφτεται με βάση την ανθρώπινη πάντοτε αδυναμία, την ανάγκη, την πτώση εκεί.
εκεί πάνω χτίζει. Εκεί πάνω χτίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Λοιπόν, και καταρχήν είναι υπερασπιστής του ανθρώπου. Σήμερα όλα είναι φυσικά. Σου λέει, α, τώρα γι' αυτός εδώ ο παπάς. Όλα φυσικά, τα φυσικά δεν τα αφήσουν να συμβούνε. Ε, βέβαια, και η ναζιστική επιθετικότητα φυσική είναι, δεν είναι. Όλοι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που έχουμε και εδώ ξέρουν ότι η επιθετικότητα είναι φυσική στον άνθρωπο. Άστε λοιπόν να. Έτσι δεν είναι. Ποιο είναι το όριο. Ποιος θα βάλει το όριο και με ποιο τρόπο θα το βάλει. Έρχεται λοιπόν και του λέει. Καταρχήν πείνασε. Σε 40 μέρες μέσα ο άνθρωπος θα πεινάσει. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος και του λέει: κοίταξε, μην πεινάσει άλλο. Τον υπερασπίζεται από τον εαυτό του, τον ίδιο. Ή όσοι του Θεού, αν είσαι γιος του Θεού, που εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει τέλος πάντων. Υπέ το λίθο τούτου είναι να γέννητε άρτος. Μη σκας, πες στον Θεό να σου κάνει αυτό το ψωμί άρτο. Ψωμί, εδώ να φας. Ε, λοιπόν, και βέβαια, στη συνέχεια, εάν τον έλεγε ναι ο Χριστός εδώ, θα του λέγε και το επόμενο. Ποιο, τι θα του λέγε. Δεν λες να γίνει και το βουνό αυτό ψωμί να φωνάξουμε τον κόσμο να φάει. Γιατί ήξερε ότι τότε θα έφτιαχνε ο Χριστός με τον άνθρωπο μια λάθος σχέση. Καταλάβατε. Μια λάθος σχέση. Γιατί είναι λάθος η σχέση αυτή. Το λέει ο Χριστός εδώ. Γέγραψε του λέει, δεν θα το κάνω αυτό που λες. Ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι Θεού. Ο Θεός δεν είναι για να σου φέρνει, να σου φέρνει ψωμί και μόνο. Γιατί, διότι αν το ψωμί παρέχεται και απλώς παρέχεται και απλώς παρέχεται, ο άνθρωπος δεν θα αναζητήσει ποτέ Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει ένα ανώτερο ζώο, πολύ δυστυχισμένο ζώο όμως, το οποίο θα σκοτώνει για να φάει λίγο παραπάνω από τον άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Ο άνθρωπος το ψωμί το κερδίζει εργαζόμενος, που και η εργασία είναι ένας διάλογος μετά του Θεού και με τη δημιουργία, ναι ή όχι. Δηλαδή έχει μια λογικότητα η τροφή στον άνθρωπο. Τρως επειδή κάνεις κάτι σημαντικό. Και επειδή κανείς το είχε πει αυτό κάποτε ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, γιατί να σκοτώνουμε τα ζώα, λέει, και να τα τρώμε. Δεν έχει, είναι ένα έγκλημα. Γιατί να κόβω το αχλάρι και να το φάω, είναι ένα έγκλημα. Γιατί να κόβω το αυτό και το καρπούζι για να το τρώω, είναι ένα έγκλημα. Δεν είναι έγκλημα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου εγώ στο θέλημα του Θεού. Καταλάβατε. Μόνο τότε δεν είναι έγκλημα. Γιατί, διότι ολόκληρη η δημιουργία τότε δι' εμού προσφέρεται ξανά στο Θεό πίσω. Η τροφή στον άνθρωπο είναι πνευματικό γεγονός. Γι' αυτό και λέω ότι θέλω να τρώμε μαζί. Τα ζώα δεν έχουν κανένα πρόβλημα, τρώνε μαζί. Έτσι δεν μπορώ να φάω να κάτσω τραπέζι με αυτόν εγώ για τον αντιπαθώ. Αντίθετα με αυτούς που συμπαθείς, θες να κάτσω τραπέζι μαζί. Ναι ή όχι. Ε, ναι, και η Βασιλεία παρουσιάζεται σε μια τράπεζα. Όπου όλοι κοιτάνε στον άλλον στο πρόσωπο. Ναι ή όχι. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ζει μόνο με ψωμί. Θα σου δώσω το ψωμί μετά. Προσέξτε, αυτό είναι μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Θα ζητήσει σε μένα τον άρτον ημών των επιούσεων. Πού είναι αυτό. Πάτερ ημών εν της ουρανής, τα λέγαμε παλιά. Αγιαστείτο το όνομά σου. Τι σχέση έχει αυτό με το ψωμί. Ελθέτω η βασιλεία σου. Καμιά σχέση με το ψωμί. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Καμιά σχέση με το ψωμί. Μα εγώ πεινάω. Δεν πεινάς. Κάνε υπομονή των άρτων ημών των επιούσεων. Ε? Καταλάβατε. Όταν έγινες ένα αιών της βασιλείας, όταν έγινες ένας άνθρωπος του Θεού, ναι, τότε σε ταΐζει ο Θεός γιατί αξίζει να υπάρχεις. Σαν τέτοιος. Αλλιώς είναι κλοπή η ζωή. Ναι, ναι, η ζωή μας είναι κλοπή. Την κλέβουμε τη ζωή από κάποιον που είναι ο ίδιος ζωή και μας τη δίνει για κάποιο σκοπό όμως. Και στη διατηρήσεις τη ζωή για κάποιο σκοπό σήμερα είσαι στη ζωή. Συνεχίζεις να είσαι. Για κάποιο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός. Μα να εφανερώσεις αυτή την αλήθεια και την ομορφιά και τη σοφία στον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός. Να εφανερώσεις το Θεό στον κόσμο. Όλοι αυτό είμαστε. Ειδικά εμείς οι βαπτισμένοι. Τι είμαστε. Όλοι Απόστολοι είμαστε. Όλοι προφήτες είμαστε. Ναι. Να φανερώσουμε λοιπόν να περνάτε καλά. Τι να περνάτε καλά. Αυτό είναι μια κλοπή. Ένα κλέψιμο είναι. Να περνάς καλά, αλλά πώς θα περάσεις καλά. Μετά του Θεού.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τα έχουμε χάσει αυτά. Γι' αυτό και η ζωή μας έχει γίνει κόλαση. Μικρή κόλαση, μεγαλύτερη κόλαση, πολύ μεγάλη κόλαση. Βρίσκεις μια γυναίκα να την παντρευτείς. Γιατί? Για να δοξάσεις τον Θεό. Θα είσαι μαζί της. Θα μετάσχεις στο μυστήριο της δημιουργίας. Που θα ζήσεις την ανθρώπινη σχέση. Την ανθρώπινη. Πού τα λέει αυτά κανείς? Άμα σταματήσει αυτό το πράγμα, τι νόημα έχει μετά να μιλάω στον άλλον? Για εγκράτειες και για. Έρχονται τα παιδιά και ρωτάνε προγαμία σχέσεις. Για τους πεις αυτούς. Από πού να αρχίσεις? Καταλάβατε τι λέω? Αν είναι απλώς ένα καταναλωτικό αγαθό όπως είναι όλα τα άλλα, δεν του πεις μην τρως. Τρώει, πίνει, κάνει και δείχνει αυτό και θα σταματήσει. Τι νόημα έχει να μιλάμε έτσι? Εγώ τουλάχιστον αρνούμαι να συζητήσω. Αρνούμαι και να συζητήσω. Απαράταμε εκεί πέρα. Είπα σε κάποιο προχθές. Απαράταμε εκεί πέρα. Το είπα και κάτι χειρότερο. Λοιπόν, καταλάβατε. Δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα κανέναν. Ενδιαφέρει μας πάρα πολύ το Θεό. Το τι θα κάνουμε με αυτό το οποίο μου έχει δώσει. Οτιδήποτε και να μου έχει δώσει. Αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί δημιουργεί ένα διάλογο, μια σχέση, μια παρουσία του στον κόσμο. Και εγώ γίνομαι θεοειδής και θεάνθρωπος. Και εγώ δεν πεθαίνω στον αιώνα. Και γίνομαι ένας Άγιος. Και οι Άγιοι διαρκούν στον αιώνα και εμφανίζονται και κάνουν και δείχνουν. Είναι τα αληθινά παιδιά, οι αληθινοί άνθρωποι. Γι' αυτό συνεχίζει ο Χριστός λοιπόν, ο διάβολος συνεχίζει και στον επόμενο πειρασμό, που είναι συναρπαστικός. Αναγαγούν αυτόν ο διάβολος, εσύ όλος υψηλών έδειξε αυτό, πάστας βασιλεία της οικουμένης. Εν στιγμή χρόνου. Δεν του δείξε μόνο αυτές που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, αλλά και τις επόμενες. Του δείχνει ξαφνικά και του λέει θες μια παγκόσμια και υπερχρονική βασιλεία. Εγώ το ψηλό καταλαβαίνω, κάπου αθάνατος θα είσαι εσύ. Που είσαι τόσο ιδιαίτερος να είσαι ένας αιώνιος και παγκόσμιος δικτάτορας. Το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά θυμάμαι εδώ, μιλάμε συνέχεια και ο πατήρ Εφραίμ τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, αν δεν γινόταν η ανάληψη έτσι, μετά την Ανάσταση, δεν είχαμε ανάληψη. Φανταστείτε τι θα ήταν αυτό. Ένα όν το οποίο υπάρχει στην Ιερουσαλήμ 2000 χρόνια τώρα, που να πάρει οργή φαίνεται είναι Θεός αυτός. Δεν πεθαίνει με τίποτα. Τον σκοτώσαν, μόλις τον σκοτώνησαν ίσταται πάλι μόνος του. Κοιμά να τον κάνεις, ξαναφτιάχνεται. Τα ξέρει και όλα. Μπαίνει σε όλα. Τώρα εσύ που είσαι ούτε καν, ούτε ηλεκτρονικά ούτε τίποτα. Εδώ που είμαι τώρα, εγώ και άμα πω ότι καθυστραώ από την Ιερουσαλήμ μου πετάει ένα κεραυνό, πάει τέλειωσα. Θα ήταν η απόλυτη δικτατορία. Το απόλυτο όνειρο του διαβόλου, δε. Ο διάβολος αυτό ονειρεύεται. Θα το πετύχει στο τέλος. Για 3,5 χρόνια. Θα αναπνέει κανείς και θα εκπνέει και θα το ξέρει. Σήμερα, βέβαια, ο διάβολος είναι ηλεκτρονικός. Του αρέσουν πολύ τα σιπάκια, τα κομπιούτερ, τρελαίνεται. Από αυτά δουλεύει. Δεν έχει άλλο τρόπο να το κάνει. Λοιπόν, θα το κάνουμε εμείς δηλαδή με τη βοήθεια και τη συμβουλή και την καθοδήγηση, την τεχνική διεύθυνση, ας πούμε. Και πάει, εκεί του πάει το πράγμα. Σήμερα όλοι έχουμε εξομολογηθεί, όχι όλοι, όσοι εγώ δεν έχω, αλλά όλοι όσοι μιλάνε στο διαδίκτυο έχουν όλα τα Facebook και τα αυτά. Τα λένε όλα και όλοι είναι γνωστοί. Αλλά έτσι μπείτε λίγο στο YouTube και λοιπά, και μόλις μπείτε την επόμενη φορά θα σας βγάλει αυτά που είχα την προηγούμενη. Γιατί ξέρετε, σας ξέρει, ξέρει ποιος είστε πολύ καλά. Και σε βλέπει κιόλας και αυτό έτσι. Ξεκάθαρα. Τι ωραία. Αλλά αυτή η διαφάνεια η απόλυτη προετοιμάζει κάτι πολύ σκοτεινό και φοβερό. Το οποίο έρχεται, αν δεν το μυρίζουμε στην ατμόσφαιρα, γιατί κοιμόμαστε. Περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Γιατί να μην περάσουμε καλά. Έρχονται λοιπόν και του λέει το φοβερό αυτό, του λύνει το θέμα, του λύνει το πρώτο το πρόβλημα του φαγητού. Θα ταΐζεις όλους, έτσι. Κοίταξε. Μετά τις εξουσίες. Ότι εμεί δέδοτε, αυτό είναι η φοβερή κουβέντα, θα στις δώσω γιατί σε μένα. Και βλέπω τον Χριστός, δεν παρακάτω το αμφισβητεί αυτό. Αυτό είναι το φοβερό. Συ δώσω την εξουσία να την άπασαν και την δόξαν αυτόν ότι εμεί παραδέδοτε. Και εγώ εάν θέλω δίδομη αυτήν, σ' όποιον θέλω τη δίνω, για να μην έχετε αμφιβολία για το που παράγεται η ηγεσία και μάλιστα η ισχυρή ηγεσία. Εγώ λέει τα έχω αυτά όλα. Και επειδή ο Θεός τα έχει χαθεί και αυτά και εμένα, εγώ κάνω ό,τι θέλω με αυτά.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και τι λέει ο Χριστός, κοιτάτε εδώ, εάν σιούν λέει, εάν προσκυνείς ενωπιόν, έστε σου πάντα. Μόλις προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Θα σε βοηθήσω εγώ για χιλιάδες χρόνια να είσαι ο απόλυτος τύραννος αυτού του ταλέπορου και δειλού πλάσματος που είναι ο άνθρωπος. Και αυτή βασικά θέλει να φάει 2-3 σιδονές, δύο αυτά, αυτά θέλει. Τι νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος. Ο διάβολος έχει πολύ μικρή ιδέα για τον άνθρωπο. Πάρα πολύ μικρή ιδέα. Όπως ο Θεός έχει πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για τον άνθρωπο. Ο διάβολος έχει πάρα πολύ μικρή ιδέα για τον άνθρωπο. Τον μισεί, τον φθονεί. Τον φθονεί. Βλέπει ο Θεός τον προστατεύει και τον φθονεί αυτό φοβερά, φοβερά. Λοιπόν, και βλέπει ότι ο Χριστός δεν το αμφισβητεί, δεν το αντιλέει. Δεν του λέει σιγά μην είναι δικά σου αυτά. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Είναι σαν να είναι, ξέρω ότι είναι δικά σου, εντάξει. Ξέρω ότι είναι δικά σου. Αλλά εγώ λέει, δεν θα σε προσκυνήσω. Γέγραπτε γάρ, είναι γραμμένο λέει και θα το κάνω. Ή παγιοποιήσου μου σατανά του λέει, φύγε, χάσω από μπροστά μου. Προσκυνήσεις Κύριον τον Θεό σου και αυτό μόνο λατρεύσεις. Μόνο το Θεό μου θα προσκυνήσω, όχι εσένα. Τον τρόπο της εξουσίας του Θεού που είναι διακονία και αγάπη. Όχι την δική σου εξουσία που είναι, βασίζεται πάνω στη θυματοποίηση. Ο μηχανισμός της θυματοποίησης των άλλων. Αλλά στη δική μου, στη Βασιλεία του Θεού που είναι αυτοθυσία. Είναι άλλο πράγμα αυτή η Βασιλεία και αυτή η εξουσία. Αυτό το άλλο πράγμα λοιπόν εμένα με ενδιαφέρει. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Ο διάβολος βέβαια τα έχει παίξει, αλλά παρά τα αυτά πρέπει να συνεχίσει. Και ήγαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Τώρα αυτό είναι ο πιο λεπτός πειρασμός και ο πιο δύσκολος από όλους. Ξέρετε, οι πειρασμοί πάνε κλιμακωτά, ε. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος από όλους. Τον πάει στην Ιερουσαλήμ, τον μεταφέρει από την έρημο, αφήνει να μεταφερθεί αυτό σωματικά, τον κουβαλάει παπ, και τον πάει στην κορυφή του ναού, στο Πτερίγιον, εκεί που η απόσταση με το έδαφος είναι 100, ξέρω πόσο είναι, 50 μέτρα, πολύ ψηλά. Ή όσοι του Θεού, βάλε σε αυτόν αντεύθυνον κάτω, του λέει, υπολογίζει ότι είναι άνθρωπος. Όσο υιός και να είσαι του Θεού, αν είσαι άνθρωπος, δεν το ξέρεις αυτό με τελειότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Βλέπετε τους προφήτες, τον Ισαΐα, τον Ηλία. Έχουν αμφιβολία. Θα μ' ακούσεις τώρα, ε? Το ανθρώπινο στοιχείο το βλέπεις κάθε στιγμή. Δηλιάζει, φοβάται. Ε, τέτοιος είναι και αυτός. Ένα σούπερ Ηλίας είναι, ας πούμε. Ένα σούπερ Ισαΐας είναι. Και παίζει ακριβώς με την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης για μια ακόμη φορά. Δεν μπορεί να ξέρεις, να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι είσαι Υιός του Θεού. Είσαι, δεν είσαι. Ε, λοιπόν, να σε βοηθήσω εγώ να το μάθεις. Πέσε κάτω. Και αν είσαι Υιός του Θεού, πρόσεξε, τι θα γίνει. Της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι και επιχειρών αρρούσισε. Μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Κοίταξε, ξέρει και τις γραφές ο διάολος, πολύ καλά βέβαια. Επιχειρών, ρε αγγέλους θα σου στείλει να σε πιάσουνε, τόσο εκλεκτός που είσαι. Τι φοβερό, τι αδύνατο, πόσο αδύνατο να το αντιμετωπίσει κανείς αυτό τον πειρασμό. Ξέρετε πόσο δύσκολος είναι. Είναι ο πειρασμός ο αντίθετος από αυτόν τον πειρασμό, είναι η μαγεία. Η μαγεία, τι είναι η μαγεία. Χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού και κάνεις αυτά τα οποία θες. Η λεγόμενη λευκή μαγεία, που είναι χειρότερη και από τη μαύρη. Αν εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για αυτά τώρα, ό,τι και να είναι αυτά. Είναι ακριβώς η κορυφή των πειρασμών. Εάν θες να βεβαιωθείς ότι είσαι ο εκλεκτός του Θεού, δοκίμασέ τον. Σε αποδέχεται, μωρέ. Το παίζει και ταπεινός ο διάβολος εδώ. Μήπως και δεν είσαι ταπεινός. Βέβαια υπονοεί, προσέξτε, ότι αν δεν σε πιάσει ο άγγελος, θα πέσει, θα σε πιάσω εγώ.
Δεν το λέει εδώ μέσα. Αλλά αυτό υπονοεί. Δεν του λέει πες να σκοτωθείς. Του λέει εγώ δεν σε έφερα εδώ. Εγώ δεν σε πιάσω κιόλας. Μη φοβάσαι. Για να δούμε θα σε πιάσει εκείνος. Ή θα πέσει στην αγκαλιά μου κι εγώ είμαι αυτός που... Εγώ είμαι αυτός που σε ξέρει και σε αγαπάει και, σε, και, και ξέρει τι θέλεις εσύ. Εγώ. Καταλαβαίνετε τι φοβερός πειρασμός είναι αυτός. Δεν θα σκοτωθείς. Εγώ θα σε πιάσω. Ας στην δική μου αγκαλιά. Και θα σου δείξω εγώ μετά ποιος ξέρει το πώς διεξάγεται αυτή η ιστορία και αυτή η ανθρωπότητα. Εγώ ξέρω. Τώρα λέει ο διάβολος συνέχεια. Εγώ ξέρω. Αυτό είναι η κόλαση. Το εγώ ξέρω του διαβόλου που είναι παρατάφτα κόλαση. Ξέρω πώς είναι ο άνθρωπος. Ξέρω ότι θέλει. Άντε βρε εκεί πέρα τώρα. Δεν ντρέπεσαι. Κάντε ανοησίες στην εποχή μας. Ε? Άντε εκεί πέρα. Εγώ... Ε? Λοιπόν. Και τι γίνεται εδώ. Ο Χριστός απαντάει με μια φράση την οποία δεν περιμένουμε. Δεν του λέει, εγώ ξέρω ότι είμαι ο εκλεκτός του Θεού και δεν έχω ανάγκη για το Θεό μου. Να μου το δείξει εσύ. Αυτό δεν θα περιμέναμε. Εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα. Να πει, κοίταξε φίλε, εδώ έπεσες έξω. Έτσι βέβαια θα φανέρωνε ποιος είναι. Και δεν θέλει να φανερώσει ποιος είναι. Γιατί, εάν φανέρωνε ποιος είναι, λένε οι πατέρες, ο διάβολος δεν τον πλησίαζε ποτέ ξανά. Ούτε θα τον εσταύρωνε, ούτε θα έκανε βαθύς φαρισαίους, τίποτα. Τον είχε από απόσταση και θα κρατούσε την αναπνοή του, τι θα κάνει από μόνος του. Αλλά ο Χριστός εδώ ξανά του βάζει τρικλοποδιά και του λέει, έχει γραφτεί επίσης, του λέει, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου, και δίνει και συμβουλή σε εμάς τώρα. Μη βάζεις σε πειρασμό το Θεό. Άλλο πράγμα να σε σώσει ο Θεός όταν κινδυνεύεις τα αλήθεια. Και άλλο πράγμα να το βάζεις εσύ σε πειρασμό του Θεού. Όπως λέει μερικοί, εγώ θα κάνω και θα μετανοήσω μετά. Α, ο πειρασμός που κάνεις στο Θεό. Ο Θεός αγάπη δεν είναι. Εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος. Λοιπόν, α, β, γ, δ, θα τα κάνω όλα αυτά και στο τέλος θα μετανοήσω. Θα κάνω και μια δωρεά. Σε μια εκκλησία. Ούτε δωρεά θα προλάβεις να κάνεις, ούτε να μετανοήσεις. Δεν εκπειράζεται ο Θεός. Άλλο πράγμα σας λέω να πέσει ο άνθρωπος και μάλιστα να πέσει αγωνιζόμενος. Υπάρχουν πτώσεις οι οποίες ενώπιον του Θεού θεωρούνται αγιότητα. Ενώπιον των ανθρώπων θεωρούνται πτώσεις. Αλλά ο Θεός θεωρεί αγιότητα. Γιατί έχει προηγηθεί αυτός ο αγώνας. Ναι. Και άλλο πράγμα να πεις ότι κοίταξε θα πονέσαι όλα εγώ. Και θα με σώσει κιόλας στο τέλος. Θα σε σώσει, αλλά δεν θα σε σώσει ο Θεός. Άλλος θα σε σώσει και αυτή η σωτηρία θα είναι φοβερή. Και ο διάβολος δεν έχει καλοσύνη. Όλους όσους δουλεύουν για αυτόν τους εξοντώνει μετά. Να το ξέρετε αυτό. Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τέτοια μάγια, ξέρω εγώ, όλοι έχουν πολύ κακό τέλος, να ξέρετε. Όλοι. Και οι άνθρωποι έχουν κακό τέλος. Όλοι όσοι δουλεύουν με τις εντολές του διαβόλου. Γιατί έχει και ο Θεός και ο διάβολος εντολές. Είναι ακριβώς οι αντίθετες εντολές από αυτές που έχει ο Χριστός. Δηλαδή, πάρτε την επί του όρους ομιλία, αντιστρέψτε την, είναι οι εντολές του διαβόλου. Μη γίνεστε ελεήμονες, γιατί είναι βλακεία. Μη γίνεστε ειρηνοποιοί, γιατί θα σας εξοντώσουν. Μην είστε ταπεινοί, διότι θα σας πατήσουν. Μην είστε καθαροί την καρδία, διότι δεν καταλαβαίνετε την βρωμιά του αλουνού. Είναι οι εντολές του διαβόλου αυτές. Μην είστε ειλικρινείς, μην ασχολείστε με τη δικαιοσύνη, διότι είναι όλοι άδικοι. Κάνε και εσύ το άδικο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πώς ήταν σήμερα, να επιβιώσεις. Να επιβιώσεις. Αυτοί οι πειρασμοί λοιπόν είναι όλοι οι πειρασμοί. Οι μεγάλοι πειρασμοί της ανθρωπότητας, έτσι. Ή σε αυτό το... Την πτώση αυτή, πάνε πολλά, μπαίνουν πολλά πράγματα. Ξέρω εγώ, δεν πειράζει, είναι αλκοολικός, θα σωθεί στο τέλος. Έτσι. Πες εσύ μια, δύο, τρεις, δέκα φορές, δώδεκα στην ηχεία, άνθρωποι της εποχής μας είμαστε. Θα σε γλιτώσει ο Θεός. Κλέψε, κάνε, δείξε, διότι όλοι τέτοιοι είναι σήμερα και θα σε σώσει ο Θεός από τη φυλακή.
σηκωφάντησε, γκρέμισε, πόνεσε, κάνε, δείξε κλπ. Να κάνεις το κέφι σου και ο Θεός θα σε γλιτώσει. Ναι. Και βέβαια κανείς δεν γλιτώνει από όλους αυτούς, να το ξέρετε, διότι ο Θεός δεν με κτηρίζεται, δεν μπορείς να το κορυδεύσεις το Θεό. Έχει αγάπη άπειρη, αλλά δεν επιτρέπει η αγάπη αυτή να εξευτελιστεί. Γιατί η αγάπη εξευτελίζεται όταν την κοροϊδεύουμε. Την αγάπη του Θεού δεν την εξευτελίζει, να το θυμάστε αυτό. Μπορεί να δεχθεί την ανθρώπινη δυναμία, την ανθρώπινη δυσκολία, την ανθρώπινη πτώση, την ανθρώπινη, το τι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, το τι δεν βρέθηκε άνθρωπος του πει ένα λόγο, όλα αυτά τα δέχεται. Αλλά δεν δέχεται ποτέ αυτή την απευθείας αυθάδεια. Ότι εγώ θα κάνω και εσύ από πίσω θα επανορθώνεις. Και συντελέσας πάντα πειρασμένο ο διάβολος, απέστη από αυτού άχρη καιρού. Μέχρι ενός διαστήμα, μέχρι ενός διαωρίου θα σταματήσει, θα τον πειράζει. Υφίσατε την πρώτη μεγάλη ήττα. Έτσι, τώρα μπορεί να τον πειράξει, δεν μπορεί πια να τον πειράξει εσωτερικά. Μπορεί να τον πειράξει μόνο εξωτερικά. Θα διεγείρει τους ανθρώπους εναντίον του, όπως και έγινε. Αν δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς, ο διάβολος καταρχήν θέλει να μας εσωτερικά να μας επηρεάσει. Όταν δεν το πετύχει αυτό, το διεγείρει ανθρώπους εναντίον μας. Αυτό όμως είναι πιο εύκολη πειρασμή αυτή. Η δύσκολη πειρασμή είναι η πρώτη. Όπου κανείς εσωτερικά κάμπτεται και ουσιαστικά μετά μπαίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ολέθριο. Ή λίγο ολέθριο, ή πολύ ολέθριο, ή κανείς δεν ξέρει πόσο. Είναι η δεύτερη φάση των πειρασμών. Και μετά, τι λέει, υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία. Α, μια λεπτομέρεια. Το Πνεύμα του Άγιο τον κουβαλάει πίσω. Ο διάβολος τον έφερε και τον κουβαλούσε εδώ και εκεί. Τώρα τον κουβαλάει το Πνεύμα του Άγιο για να φανεί και η αλήθεια αυτό που λέμε. Και φήμη εξήρθε καθόλου στις περιχώρου περί αυτού. Και αυτό σε δίδασκε εν τις συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Είναι η πρώτη ευτυχισμένη περίοδος. Δοξαζόμενος υπό πάντων. Γιατί, διότι πράγμα το Άγιο μαρτυρεί και ο διάβολος δεν πολεμάει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή μαζεύει τις εφεδρίες του για να ξεκινήσει τον πόλεμο, αλλά ο Χριστός έχει νικήσει. Και το Πνεύμα το Άγιο τον δοξάζει, από την πρώτη στιγμή. Οι πάντες τρέχουν και οι πάντες είναι κοντά εκεί και οι πάντες είναι κάτι το οποίο στην κυριολεξία δεν είχε ξαναδεί η ανθρωπότητα. Γιατί όπως είπαμε, όπως έχετε ακούσει, μιλάει ως εξουσίαν έχων, δεν μιλάει όπως οι δάσκαλοι και οι γραμματείς. Είναι ο ίδιος η αλήθεια και μιλάει ως η αλήθεια. Μιλάει ως η αλήθεια. Η ίδια η αλήθεια μιλάει. Και με τον τρόπο αυτό υπάρχει δόξα. Μεγάλη δόξα, η οποία όμως θα διακοπεί εντός ολίγου με τη δεύτερη μεγάλη επέμβαση του διαβόλου, όπως σας είπα, ο οποίος θα διεγείρει ανθρώπους εναντίον του. Αν έχουμε 5 λεπτά ακόμη, να τονίσω ότι αυτοί οι πειρασμοί αφορούν κάθε άνθρωπο με το δικό του τρόπο, τον κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει τον πειρασμό της τροφής, όχι την ανάγκη, τον πειρασμό της τροφής. Ανάγκη είναι κάτι φυσιολογικό, ο πειρασμός είναι όχι φυσιολογικό. Σας έχω πει κι άλλη φορά, δοκιμαζόμαστε με τους τρόπους αυτούς. Από μια άποψη μακάρι κανείς να έχει τα προστοζήν και μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα που περισσεύουν, υπάρχει πρόβλημα, να ξέρετε. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναξίως πάσχουν, όχι αξίως, αναξίως. Τα χρήματα που έχεις παραπάνω, ειδικά σε εποχές σαν τη σημερινή, τα χρωστάς. Σκληρό αυτό που λέω.
Αλλά είναι αληθινό. Εντάξει, δεν τα χρωστάς όλα. Χρωστάς ένα μέρος. Χρωστάς, προσέξτε τι σας λέω. Κάποτε ήρθε κάποιος και ξανά έχει συμβεί. Μου λέει κάτι να κάνω για τα παιδιά μου θέλω, κάτι πνευματικό να κάνω. Και του είπα κάνε ελεημοσύνη. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η ελεημοσύνη δημιουργεί μεγάλη παρησία στο Θεό, να ξέρετε, πολύ μεγάλη παρησία. Ως κόρην οφθαλμού φυλάει ο Θεός τον ελεήμονα και τους δικούς του. Μάζευε εσύ για τα παιδιά σου. Αν δε, πρέπει πάνω να τα φυλάξει. Αυτόν τον άλλο πώς θα τον ευχαριστήσουμε λιγάκι για να μας προσέξει. Να σας το πω ευθέως. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ και τα λες, το έχω για το παιδί μου αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι μια φυσική κατάσταση. Εσείς κάνουν και οι αλεπούδες και τα κουνάβια και οι αρκούδες. Ο Θεός περιμένει κάτι άλλο από σένα. Τι περιμένει? Να δεις το παιδί του παρακάτω, 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 που δεν έχει τον ήλιο μοίρα και το οποίο αγωνίζεται και σκοτώνεται και δεν μπορεί να βρει άκρη. Και να το πεις, έλα εδώ. Μια μικρή βοήθεια τώρα που παντρεύεσαι. Πάρε. Και από τα 50 θα σου δώσω τα 15, τα 20, ξέρω. Ναι. Θα δεις τότε τι θα κάνει στο παιδί σου ο Θεός. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Καταλάβατε? Διότι είναι ζωντανός ο Θεός. Και είναι υπαρκτός, είναι παρόν σε όλα τα ανθρώπινα. Εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Καταλάβατε? Δεν είναι δηλαδή, και σήμερα, ειδικά σε εποχές δύσκολες, να κρατήσω, να συγκρατήσω, να κρατήσω. Λοιπόν, μετά από λίγο αρρωσταίνει αυτός. Και δώσ' του δίνει. 10.000 στους γιατρούς, δώσ' του. Λοιπόν, αν τα έδινε αυτά τα 10.000 προηγουμένως, δεν θα αρρώστηνε, ξέρετε. Ναι, ακριβώς έτσι. Τόσο απλά όπως το λέω. Θα λάβει ο Θεός να μην τον κάνει να έχει ανάγκη. Να πάει στο γιατρό. Ναι. Αυτά λέγανε οι μεγάλοι πνευματικοί που γνωρίσαμε. Όλοι. Ήρθε ένας γιατρός στον πατέρα Επιφάνιο, στον Θεοδωρόπουλο, και του λέει: κοίταξε να δεις, λέει, κλέβω, λέει, όπως όλοι οι γιατροί, λέει, σχεδόν όχι όλοι, λέει, αλλά οι πιο πολλοί από τα φάρμακα. Α, του λέει, ναι. Και τι θες να κάνεις, του λέει. Λέει, θέλω και να είμαι και στην εκκλησία. Α, μου λέει, εδώ τέρμα αυτά, του λέει. Να ξέρεις ότι αν συνεχίσεις, θα τα δώσεις στα φάρμακα, στα παιδιά σου, στα θυσίες σου, στα πάντα. Πρόσεξε, του λέει. Δεν τον άκουσε και όντως έτσι έγινε. Καταλάβατε? Σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν γιατί κάνουν οι ίδιοι πράγματα στραβά. Όταν εγώ σήμερα βγάζω χρήματα, μου έλεγε ένα τις προάλλες για ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Πήγανε στην Ελβετία, λέει, το αυτό, έχουν χρήματα αυτοί. Πήγαν στην Ελβετία τα Χριστούγεννα και εξοδέψανε σε 5 μέρες 20.000. Δηλαδή πώς τα εξόδεψες 20.000 σε 5 μέρες? Πρέπει να πήγαινε να τα πετάσεις, έτσι δεν είναι? Λες, πάρε και πέτα. Γύρισαν πίσω και πήγαν σε αυτό το γιατρό που είναι ψυχίατρος, είναι γνωστός μου, τρελαμένοι από τον καυγά και με έτοιμα να χωρίσουν, και είναι στη διαδικασία χωρισμού τώρα. Καταλάβατε? Αν πήγαινα στην Ελβετία και δίνανε αντί για 20, 10 χιλιάρικα, σαν κρίση θα ζούσα, έλεος πια. Λοιπόν, και δίνανε τα 10 στο πέναντί τους αυτοί στους εργάτες σου που τους έχουν με 3 και 4 κατοσάρικα από το μήνα. Και τα μοίραζαν αυτά. Θα στείνε ειδική χάρη ο Θεός. Θα στήριζε το γάμο τους, θα στήριζε τη ζωή τους, θα στήριζε. Καταλάβατε? Ο άλλος πειρασμός, ο πειρασμός της εξουσίας. Σαν τρελή να κάνουμε σήμερα να υπερισχύσουμε ένας τον άλλο, έτσι δεν είναι? Και γιατί να υπερισχύσεις? Χρειάζομαι τον από τον άλλο. Σας είχα πει την ιστορία ενός γιατρού, ο οποίος ήταν πανεπιστημιακός και μου την είπε ο ίδιος. Και κάποια στιγμή ήταν γίνει διευθυντής μιας κλινικής. Πανεπιστημιακής. Και ένας άλλος καθηγητής ιατρικής πήρε τη θέση. Που ίσως δεν είχε τέτοια προσόντα. Και πήγε ο απολέσας στη θέση, τον πατέρα Παΐσιο. Και του λέει, γέροντα,
Είμαι πολύ στεναχωρημένος, διότι ο τάδε μου πήρε τη θέση την οποία άξιζα εγώ. Και του λέει ο γέροντας, και δεν χαίρεσαι με τη χαρά του. Εκείνη τη στιγμή μου λέει κατέρευσα. Κατέρευσα στην κυριολεξία, με διέλυσε και με ξανάφτιαξε. Και όταν βρέθηκε αυτή την κατάσταση και συνεχάρει από καρδιά στον άλλον, μετά από λίγο γίνεται κάτι και παίρνει αυτό στη θέση. Σήμερα στην κυριολεξία πατάει ο ένας επάνω στον άλλο για να μπορέσει να, έτσι, και στους εκκλησιαστικούς χώρους, μην νομίζετε ότι αν ο παπάς δεν πάρει το δρόμο αυτόν που λέμε, θα πάρει και αυτό στον άλλο δρόμο. Άνθρωπος είναι. Έτσι δεν είναι. Κατραβολογάει το ένα και τον άλλο, τον κάνει δεσπότη, τον κάνει ηγούμενο, τον κάνει ξέρω εγώ τι θα τον κάνει. Στα πανεπιστημιακά που είμαι εγώ, εκεί να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν εκλογές οι οποίες, κατά τις οποίες, η πρώτων οποίων σημειώνεται και η μετά τις οποίες σημειώνεται και αλλαγή ιδιοκτητών ακινήτων. Ναι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος. Για το χρήμα, για τη δόξα, για αυτά είναι φτιαγμένος όμως. Ή για τη δόξα του Θεού, για τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και την ανάπαυση που έχει αυτή η ζωή. Γιατί δεν έχει ανάπαυση. Δεν είσαι πρώτος πάντα, αν θες να είσαι πρώτος, συνέχεια πρέπει να πυροβολήσεις, δεν είναι. Να έχεις ένα πολυβόλο από τη μια κατένδυση, ένα από εδώ για να μην τα γυρίζεις κιόλας. Ένα από εκεί και ένα από εκεί, για να πυροβολείς ανάλογα όποιον πλησιάζει. Και βέβαια πυροβολούν και αυτοί. Τι ωραίος τρόπος να ζήσει κανείς τη ζωή του. Πυροβολώντας και πυροβολούμενος. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, μη μετρείς εαυτόν, μην το μετράς τον εαυτό σου, μην το συγκρίνεις με άλλους. Έχεις το Θεό ενώπιόν σου. Αυτό είναι αρκετό. Μην ψάχεις να βρεις. Ο καθένας τι πέτυχε και τι έχει και τι δεν έχει. Βλέπετε, ο πειρασμός της εξουσίας. Ενώ η εξουσία ουσιαστικά είναι πόνος. Η εξουσία είναι και ευθύνη μεγάλη. Έτσι δεν είναι. Η εξουσία είναι χρέος. Δεν είναι μόνο παίρνω, απολαμβάνω, κάνω, δείχνω. Έτσι σήμερα οι άνθρωποι είναι χωμένοι στο λαιμό λοιπόν. Στο πρώτο που είπα. Και στο δεύτερο. Και μετά έρχεται και η σειρά του τρίτου. Μην τα αφήσουμε γι' αυτό έτσι. Που ήδη είπαμε γι' αυτό. Παραδίνομαι και βάζω σε πειρασμό το Θεό. Για να κάνω αυτά που θέλω. Θυμάμαι μια περίπτωση από πάρα πολλές, δηλαδή είναι τόσες πολλές, απλώς είναι η πρώτη που ήρθε στο μυαλό μου αυτή, μιας μητέρας, η οποία είχε η κόρη της, τα φτιάξε μια φυσιολογική σχέση, μια ερωτεύτηκε, πώς το λένε, ένα παιδί νέο που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερό της. 20 αυτή, 30 αυτός. Η μητέρα έπεσε πάνω να μην γίνει αυτός ο γάμος, διότι ο γαμπρός ήταν μεγάλος πολύ. Να πάρει. Και μάλιστα μπλέχθηκα κι εγώ μέσα, δεν ξέρω, βρήθηκα να με βρούνε. Τι λέω, σας παρακαλώ, λέω. Νέο παιδί είναι, τι λέτε τώρα. Για όνομα Θεού, είναι πολύ ωραία αυτή η διαφορά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, αφού τα παιδιά θέλω στον. Σκοτωθήκανε μήνες, χρόνια. Κάναν ό,τι μπορέσαν και τους χωρίσανε. Το αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή η κοπέλα αυτή είναι 40 ετών, τα έχει με έναν 20χρονο, ο οποίος έχει μεγάλα προβλήματα υγείας και απίστευτο, αδιανόητο να προχωρήσουν, παρά τα αυτά είναι κολλημένοι μαζί και πορεύονται και εγώ δεν ξέρω πού. Εν ειρήνη, μα μου τα είχαν, ούτε ειρήνη δεν έχουν. Το θέμα είναι ότι βάζεις σε πειρασμό το Θεό, το θέλημά σου. Το στείνεις. Γι' αυτό λέμε η υπακοή. Μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Μας γλιτώνει από πάρα πολλά πράγματα. Μερικές φορές δεν βλέπουμε τι μας γλιτώνει. Μας βλέπουμε μετά όμως. Βλέπουμε μετά. Και θαυμάζουμε τη χάρη που έχει η υπακοή. Η υπακοή σημαίνει απόθεση διακρίσεως προς μείζωνα διάκριση, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, απόθεση διακρίσεως προς μείζωνα διάκριση. Έχω διάκριση από μόνο μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω ή όχι, πώς δεν μπορώ. Ναι, αλλά δεν μπορείς παρά τα αυτά, γιατί είναι πολύ λεπτά τα θέματα και δύσκολα τα προβλήματα μερικές φορές. Αποθέτεις τη διάκρισή σου και πας στο πνευματικό και λες, λοιπόν, τι να κάνω για το θέμα αυτό. Όχι επειδή οπωσδήποτε ο πνευματικός έχει το προορατικό,
Δεν χρειάζεται να είσαι προαιρετικό. Αλλά επειδή αρέσει του Θεού αυτό που κάνεις. Αρέσει του Χριστού, ο οποίος έκανε υπακοή μια ζωή. Φωτίζει το πνευματικό και σου λέει μερικά πράγματα και λες, τα κάνεις και μετά σταυροκοπιάσαι μπορεί και χρόνια πως γλίτωσε από την τάδε συμφορά ή το τάδε αυτό που δεν έκανε. Ναι, έτσι είναι. Γιατί κάνεις την κίνηση αυτή. Αλλιώς βάζεις πειρασμό το Θεό. Εγώ ξέρω. Και εσύ βοήθα. Πώς ξέρεις και βοήθα. Ερώτησε τους πρεσβυτέρους σου και αναγγελούσε εσύ. Ναι, αυτό το σπάσιμο δεν είναι μαγικό τίποτα. Προσέξτε. Είναι ότι κάνω μια κίνηση μετριασμού της απολυτότητας της ναρκισιστικής μου στο βάθος και φύλαυτης επιθυμίας. Αυτό είναι. Επειδή κάθε επιθυμία μας είναι φύλαυτη στο βάθος. Καταλάβατε. Και κάνω ένα πράγμα, το ξέρω αυτό, αποθέτω λίγο αυτή την δίθεν διάκριση, που φαίνεται απόλυτα διάκριση όμως, απόλυτα, απόλυτα σωστή, και θέτω τον εαυτό μου στην κρίση ενός ανθρώπου άλλου, ο οποίος είναι ταγμένος για να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και εδώ, προσέξτε, όχι επειδή οπωσδήποτε ο άλλος είναι Άγιος, προσέξτε ότι αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο. Δεν είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε, είναι η κίνηση δική μου. Το λέει κάπως στη Φιλοκαλία, λέει ρωτάει υποτακτικός, λέει ο εξομολογούμενος το πνευματικό να του πει κάτι καθά επίσταται, σύμφωνα με αυτά που ξέρει ο πνευματικός. Και το Πνεύμα του Άγιου λέει απαντά δια του πνευματικού, στον ερωτώντα καθά επίστευσε. Το απαντά σύμφωνα με την πίστη του, όχι σύμφωνα με αυτά που ξέρει ο πνευματικός. Οπωσδήποτε. Όλοι όσοι έχουμε κάνει κατά καιρούς, όλοι όσοι έχουν κάνει κατά καιρούς αυτή την επαφή με ανθρώπους, ξέρουν ότι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και ότι πολλές φορές βγαίνει πώς ακριβώς έρχεται το πνεύμα του Άγιου και δημιουργεί, γιατί ακριβώς δεν βάζουμε σε πειρασμό το Θεό. Είναι σημαντικό να μην το βάλουμε σε πειρασμό το Θεό. Δεν μας συμφέρει. Αν δεν συνέφερε στον Χριστό, συμφέρει σε εμάς. Λοιπόν, άνω τελεία. Όσο μας μιλούσατε, στο μυαλό μου ήρθε ο Ιώ και αυτά που έκανε ο διάβολος στον Ιώ. Βέβαια, αφού ζητούσε πρώτα την άδεια του Θεού. Πρώτα απ' όλα, ο πόλεμος ο συναισθηματικός στα παιδιά του. Χάνει τα παιδιά του. Το πρώτο, το μεγάλο κλίμα. Μετά έρχονται όλα τα περιουσιακά, τα άλλα, εντάξει. Και το τελευταίο που θα έλεγε κανείς ότι να τον αποτελειώσει ήθελε, που βγήκε η γυναίκα του και του είπε ό,τι του είπε. Βλαστήμα, τέλος το Θεό, τι κάνεις, τι περιμένεις. Μέσα σε τόσο λίγο έχασε τα πάντα, τίποτα, και έμεινε εκεί. Σκέτος. Αλλά εδώ βέβαια ήρθε ο Θεός και τον αγάπησε για όλα αυτά τα πράγματα. Αν ο Ιώβ βλαστημούσε το Θεό εκείνη τη στιγμή, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνέβαινε κάτι φοβερά κακό. Απλώς δεν θα γινόταν ο Ιώβ, δεν θα έρχονταν όλα πίσω, δεν θα γινόταν ούτε το θαύμα αυτό. Δηλαδή ο Θεός εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι πάσχει αδίκως. Έπασχε εντελώς αδίκως. Δεν έπασχε γιατί είχε κάνει κάτι. Αδίκως, εντελώς. Ναι. Το γεγονός ότι κάνει αυτό που κάνει δείχνει ακριβώς ότι είναι άξιος πλέον να κατοικεί στο πνεύμα το Άγιο. Μέσα του και είναι ο Άγιος Ιώβ πλέον. Ναι. Και μία άλλη και κάτι άλλο που έχω. Πολλές φορές ο Θεός, αφού ο διάβολος παρακολουθούσε τον Χριστό συνέχεια, δεν τον άφηνε, σίγουρα δεν τον παρακολουθούσε, δεν ήταν απόν ο διάβολος από τη ζωή του Χριστού. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, ναι. Άκουσε στον Ιορδάνη αυτό που υπόθηκε από τον ουρανό. Αυτό δεν του είπε τίποτα. Άλλες φορές εκεί που είπε, κάτι έλεγε ο Χριστός και είπε, φώναξε από τον ουρανό και λέει, ακούσαν άλλοι σαν βροδί, δεν θυμάμαι το ακριβώς, άκουσαν όλοι και ήταν κάτι σαν βροδί και είπε ο Χριστός, αυτό είναι, λέει, για να πιστέψετε. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν τα έβλεπε. Κοιτάξτε, τα έβλεπε. Μιλούσε, σαν να είχε εξουσία, έβγαζε δαιμόνια, ανάστηνε νεκρούς κτλ. Αυτά όλα δεν τα έβλεπε, θα μου πεις, τα έκαναν κι άλλοι αυτά. Ναι. Αλλά η παρουσία του Θεού υπήρχε όμως στον Χριστό επάνω. Κοιτάξτε, όπως ο Θεός αρέσκεται να υψώνει τον άνθρωπο, ο διάβολος αρέσκεται να τον χαμηλώνει. Δηλαδή τη στιγμή που γινόταν αυτά, αυτός έλεγε σιγά. Ποιος ξέρει τι κάνει αυτός τώρα και γίνονται αυτά. Σιγά. Δεν τα πίστευε. Δεν πίστευε διότι δεν είναι έτοιμος ο διάβολος να πιστέψει τη δόξα του Θεού.
και την παρουσία του. Ναι, ναι. Αλλά γιατί πίστευαν οι άνθρωποι? Βλέπετε ότι και οι άνθρωποι δεν πίστευαν. Δηλαδή, υπάρχει εδώ πέρα πίσω. Ποιοι πίστευαν τελικά? Πίστευαν αυτοί οι οποίοι ήταν έτοιμοι πνευματικά για την πίστη. Όπως οι μαθητές. Οι μαθητές αφήνουν, τους λέει, φανερώνει τον εαυτό του, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, βλέπουν ότι είναι προφήτης. Αφήνουν τα πάντα και τον ακολουθούν. Καταλάβατε, και πάλι η πίστη τους έπρεπε να περάσει από δοκιμασίες για να φτάσει να γίνει τέλεια πίστη. Και στο τέλος θα γίνει αγιοπνευματική, αλλά γιατί? Γιατί είναι ακριβώς έτοιμοι και κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν έτσι καμία προετοιμασία, λέει, άντε από εκεί πέρα. Λέει κάπου ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, άθεος, τι μου λέτε, λέει, εγώ είμαι σίγουρος, και ειδίκιος αυτό βέβαια που λέει, ότι αν το ίδιο το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα κατεβεί, λέει, στη μέση μιας πόλης σύγχρονης, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, οι πολλοί θα πούνε, άσε τώρα, έχουμε δουλειά σε αυτή τη στιγμή, εγώ έχω, I'm scheduled που λένε οι Άγγλοι, έχω πρόβλημα, έχω, ναι, έχω συνάντηση τώρα, τι διακρισία είναι αυτή, που δεν μπορείς να είσαι το Άγιο Πνεύμα. Με τίποτα δεν μπορείς να είσαι. Δεν γίνεται να είσαι. Τι δουλειά έχει ο πνεύμα εδώ μέσα? Καταλάβατε τι λέω? Νομίζω ότι οι γνώσεις ότι υπήρχε ο Υιός του Θεού στον Χριστό ήταν στο διάβολο, γιατί είπε «Τι θέλεις, Υιέ Θεού, ήρθες πριν το καιρό να με βασανίσεις». Είχε γνώση ότι ήταν ο Θεός στον άνθρωπο. Τι δεν είχε γνώση, κατά τη γνώμη μου? Δεν είχε γνώση ότι ο Θεός ήταν ενωμένος με την ανθρώπινη φύση. Ότι είναι ο Θεός ο ίδιος σαν άνθρωπος. Αυτό δεν ξέρει. Και στον Ισαΐα ήταν Θεός και στον Μωυσή ήταν Θεός. Ήξερε ότι ενεργεί η χάρη του Θεού. Αλλά δεν ήξερε ότι ήταν ενωμένος ο Θεός, ναι, ουσιαστικά, ναι, με την ανθρώπινη φύση. Ακριβώς. Δεν το ήξερε αυτό. Γι' αυτό και προκαλούσε το σώμα να το βάλει και αυτό μέσα στον Άδη. Και εδώ πλανήθηκε, το έβαλε στον Άδη και ξέρασε τους τεκειμένους όλους. Γιατί ο Θεός δεν μπορούσε κανείς νους να το αντιληφθεί και να το καταλάβει ότι μπορούσε να μπει μέσα, να εμφυτευτεί μέσα στην ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν είναι γνωστό ούτε στους ανθρώπους, είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι σκάνδαλο αυτό. Και στους ανθρώπους είναι σκάνδαλο. Ορίστε. Όλα τα βλέπε, αλλά δεν ήξερε αυτό το μυστικό, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αυτό. Ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αυτό δεν το ξέρει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω πόσο εύκολο είναι από μόνοι μας να μπορούμε να συντρίψουμε τον εγωισμό και την από μόνοι μας. Δηλαδή, όση προσπάθεια και αν κάνουμε πολλές φορές, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πώς μπορούμε όμως να βρούμε αυτόν τον δρόμο και να συντρίψουμε όλα αυτά? Υπάρχει δρόμος. Ο δρόμος είναι ο δρόμος που περνάει από την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσωπική προσευχή. Διότι με αυτά τα τρία μαθαίνουμε πώς είναι ο Θεός. Όταν έχεις μια εμπειρία εξομολόγησης ετών και βλέπεις ότι ουσιαστικά τα ίδια πράγματα, λες και σε ξαλαφρώνει και στα παίρνει, και φεύγεις ευτυχισμένος και φεύγεις, σταθείτε. Πας μετά κοινωνείς και βλέπεις ότι αναξίως κοινωνείς. Το βλέπεις αυτό, το ζεις. Πας μετά, πιάνεις την προσευχή και βλέπεις ότι είσαι φούλα από παλαβομάρα. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτά ο Θεός θα τα βαστάζει και βλέπεις πόσο ταπεινός είναι αυτός. Και όταν δεις πόσο ταπεινός είναι αυτός, τότε αρχίζεις και λες, άσου εγώ τι κάνω εδώ, πώς είμαι τέτοιο θηρίο. Και τότε αρχίζεις να πολεμάς συνειδητά τον εγωισμό σου και όπου τον βλέπεις, όταν τον βλέπεις, γιατί δεν τον βλέπεις όλον, να τον φρενάρεις με χειρόφρενο, να πεις, δεν θα το κάνω αυτό, τι κάνω τώρα. Και σιγά σιγά, αυτό θέλει χρόνια, φτάνει ο άνθρωπος σε μια πολύ όμορφη και υγιή κατάσταση, η οποία λέγεται ταπείνωση. Αλλά είμαστε στον δρόμο όλοι, και εγώ που μιλάω, στον δρόμο είμαστε, στην καλύτερη περίπτωση. Και εκ μέρους του ανθρώπου και εκ μέρους του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται το απανησάστο εαυτόν. Και ο Θεός θα δίνει τους σταυρούς
δηλαδή τις δοκιμασίες, όπου πρακτικά θα συντρίβει τον εγωισμό. Ο άνθρωπος με τη διάθεση, δίδεται απαρνούμενος στον εαυτό του, όσο είναι δυνατόν. Ο Θεός όμως με το σταυρό του καταστρέφει και χρεουργεί και κυριαρχικά το εγωιστικό πνεύμα. Γιατί, διότι είναι θεώτης, με μικρό θήτα, ο εγωισμός. Είναι αντικατάσταση του Θεού στο νου μας ο εγωισμός. Και αυτό είναι και βλασφημία. Και χωρίς Θεό δεν μπορεί να καταργηθεί η βλασφημία. Χρειάζεται συντριβή. Τα παθήματα που παθαίνουμε γίνονται μαθήματα σε εμάς. Πρακτικά, χωρίς πολλές φορές. Αρκεί να το αποδεχόμαστε αυτό, ότι είμαστε άξιοι να τα πάθουμε. Φτάνει. Να είστε καλά. Λέει το Ευαγγέλιο, ελπίστε και βοηθήσετε. Όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό, ζητάμε εκεί το θέλει κάτι, να μας κάνει αυτό το θέλημά μας. Τώρα, κοιτάξτε, πέστε. Θέλει ο Θεός να... Γιατί? Θέλει ο Θεός να συνεργαζόμαστε με εκείνον. Ξέρει, δεν λέει τι έχουμε ανάγκη. Αλλά αν το ξέρουμε κι εμείς, δεν μας το δει. Εδώ ο πατήρ Εφραίμ μου θύμισε κάτι που λέει ο Άγιος Μάξιμος. Διέκαστον των εφημών πρατωμένων και ετουμένων, την αιτία λαφημών ζητεί ο Θεός. Ζητάει να μάθει την αιτία. Γιατί θέλουμε κάτι αυτό. Και ανάλογα διατίθεται. Την αιτία. Για ποιο λόγο ακριβώς το θέλεις. Και αν η αιτία είναι ευλογή και είναι κατά Θεόν, ανταποκρίνεται ανάλογα. Ανάλογα. Όχι πάντοτε ίδια. Ανάλογα. Έχει σημασία και αυτό. Πολλές φορές και αντίθετα. Αν δει ότι αυτό που θα σου δώσει σε σχέση με αυτό που ζητάς είναι καλύτερο. Είναι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.